Χθες τα ξημερώματα, κυρίες και κύριοι, έξω από τα Τέμπη είχαμε την τραγωδία που κατέληξε στο τραγικό αποτέλεσμα. 7 νέα άτομα, φύλαθλοι της ιστορικής ομάδας του ΠΑΟΚ, να χάσουν τη ζωή τους. Υπάρχει σήμερα μία ανακοίνωση από το Σύνδεσμο Φύλων ΠΑΟΚ Κορυδελιού, με ομόφωνη λοιπόν απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φιλάθλων ΠΑΟΚ από το Κορυδελιό. Παρακαλεί προσεβασμό της μνήμης των νεκρών να μην παραβρεθούν στις κηδείες τους σε τηλεοπτικά συνεργεία. Είναι κάτι το οποίο εστάλει και έχουμε υποχρέωση να το αναφέρουμε. Από εκεί και πέρα θα ήθελα πριν συζητήσουμε με τον κύριο Σπύρο Γκίνη, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Ταξιδιωτικών Γραφείων Αερομεταφορών, και τον κύριο Απόστολο Βλάχο, μέλος Διοίκησης Ένωσης Τουριστικών Εφορίων, να τους δούμε στο Σύνταγμα, και τον κύριο Γκίνη και τον κύριο Βλάχο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Και θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τη λύπη μου στους οικείους και στην ομάδα των θυμάτων και των τραυματιστέντων ατόμων. Θρηνεί ο ΠΑΟΚ, κύριε Γκίνη, θρηνεί η αθλητική οικογένεια, θρηνεί ολόκληρη η Ελλάδα. Γιατί αυτά τα παιδιά είναι τα παιδιά μας. Και από ό,τι φαίνεται, δεν είναι πάντα ασφαλής ο τρόπος με τον οποίο κινούνται, διεκδικώντας, ξέρετε τι, να πάνε κοντά στην ομάδα τους, να γευτούν τη χαρά της επιτυχίας του συλλόγου που λατρεύουν και να ξεφαντώσουν, αν θέλετε, σαν παιδιά που είναι, σαν νέοι. Και αυτό τους στοιχίζει πολύ ακριβά. Θέλω όμως πριν μπούμε στην κουβέντα, χωρίς και το διευκρινίζω από την αρχή, να μείνουμε στο συγκεκριμένο. Απλώς αφορμή θα πάρουμε για να κουβεντιάσουμε σύμφωνα με την εμπειρία σας τι πραγματικά συμβαίνει, να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ όπως μπορεί να γίνει. Κυρίες και κύριοι, σε τραγωδία κατέληξε η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη για 76 οπαδούς του ΠΑΟΚ. Το λεωφορείο που τους μετέφερε χθες τα ξημερώματα από την Αθήνα συγκρούστηκε με φορτηγό στην Εθνική Οδό κοντά στα Τέμπη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 7 άνθρωποι και δεκάδες να τραυματιστούν. Όπως αποκαλύφθηκε, το μοιραίο λεωφορείο οδηγούσε ο 19χρονος γιος του ιδιοκτήτη του πρακτορείου, ο οποίος μάλιστα δεν διαθέτει επαγγελματικό δίπλωμα. Έλα, περπατάει μέσα, που τώρα μπορεί να περπατήσει. Το μυαλό της δεν μπορεί να χωρέσει το μέγεθος της τραγωδίας. Μέσα από αυτό το τουριστικό λεωφορείο ανασύρθηκαν νεκροί 7 νέοι άνθρωποι. Δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με την αστυνομία, την ώρα της σύγκρουσης, το λεωφορείο οδηγούσε ο 19χρονος γιος του ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν είχε επαγγελματικό δίπλωμα. Είναι και αυτός ανάμεσα στους τραυματίες. Ώρες ολόκληρες οι πυροσβέστες έψαχναν στα συντρίμια του μοιραίου λεωφορείου για να βρουν κάποιον επιζώντα. Οι ελπίδες τους αναπτερώνονταν κάθε φορά που άκουγαν κάποια φωνή ή έβλεπαν κάποια κίνηση. Πού πονάς, παιδί μου? Απαντά, εντάξει. Εάν θα έρθετε να δείτε στην επιχείρησή μου, δεν θα υπάρχει, δεν θα δείτε άτομο που να μην δακρύσει, που να μην κλαίει. Δεν μπορώ να το φανταστώ και δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμα ότι ο Κυριάκος έχει φύγει από τη ζωή. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Ο θάνατος τους περίμενε κοντά στα διόδια των Τεμπών. Το διόρροφο λεωφορείο που βλέπετε, με επιβάτες 76 οπαδούς του ΠΑΟΚ που βρίσκονταν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους με τον Παναθηναϊκό, επέστρεφε στη Θεσσαλονίκη. Ξαφνικά το λεωφορείο πέρασε το αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε με ένα φορτηγό που κατευθυνόταν προς την Αθήνα και έπεσε σε ένα χαντάκι. Κοιμόμαστε, εμείς ακούμε ένα μπαμ και εγώ ήμουν έξω, βρέθηκα έξω. Εμένα, όπως μου είπαν, πετάχτηκα από τον Παμπρίς έξω. Ψάχναμε να βρούμε μέσα στη νύχτα του γνωστούς, να βγάλουμε άλλους. Αυτά. Μέσα στη νύχτα, ούτε βλέπουμε. Βγήκαμε, σπάσαμε παράθυρα, βγήκαμε, βρήκαμε μια καρέκλα, σπάσαμε παράθυρα, βγάλαμε όσο μπορούσαμε και από εκεί και μετά. Μέσα από το λεωφορείο ανασύρθηκαν νεκροί Χριστίνα Τζιόβα, ο Δημήτρης Ανδρεαδάκης, ο Χαράλαμπος Ζαμπουνίδης, ο Αναστάσιος Θέμελης, ο Αστέριος Σαντζιώτης, ο οδηγός του φορτηγού, ο Γιώργος Γκανάτσος και ο Κυριάκος Λαζαρίδης. Χαμός γινόταν. Ο καθένας προσπαθούσε να φύγει έξω. Τώρα όσοι έφυγαν να φύγουν. Εγώ το μόνο που θυμάμαι την ώρα που κοιμόμουν, ακούγεται τρακάρισμα. Βγαίνει το λεωφορείο, πέφτει στο χαντάκι και βρεθήκαμε όλοι έξω, πεταχτήκαμε έξω. Τώρα τι να σας πω, πώς έγινε το τρακάρισμα, κανένας δεν ξέρει, γιατί όλοι κοιμόντουσαν. Είμαστε καλά, γιατί είναι καλά το παιδί μας. Τώρα το λυπηρό είναι τα άλλα τα παιδιά που χάθηκαν. Σου λέει, άσου,
Από την ώρα που έγινε η τραγωδία, οι αστυνομικοί ερευνούσαν ποιος οδηγούσε το λεωφορείο και αν είχε επαγγελματικό δίπλωμα. Από την Αθήνα το λεωφορείο ξεκίνησε με οδηγό τον Κωνσταντίνο Μανόλα. Όπως θα παρακολουθήσετε όμως και τον ίδιο τον οδηγό να λέει, την ώρα της σύγκρουσης είχε δώσει το τιμόνι στο γιο του ιδιοκτήτη του λεωφορείου, το 19χρονο Γιάννη Ντομπούσιο, τον οποίο εσείς θα ακούσετε να αποκαλεί Γιάννη Ντόγκο. Είναι γιος του αφεντικού. Το ξέρετε, τον συνοδηγό σας, τον ξέρετε. Γιος, πώς τον λέτε, το όνομα του παιδιού, πώς είναι. Γιάννης τι. Γιάννης Ντόγκο, εσείς τι καταλάβατε, κοιμόσασταν εκείνη την ώρα. Μακάρα καταλάβαινα, μακάρα καταλάβαινα τίποτες. Κοιμόσασταν εσείς, ήσασταν δίπλα του. Όχι μόνο. Στην απέναντι μεριά. Εγώ καταρχήν δεν είμαι οδηγός. Άλλαξε το Βελεστινό. Όχι, όχι. Αφού δεν είχες κανονικό δίπλωμα, γιατί οδηγούσες. Πες μας λίγο. Μας είπαν πώς έγινε. Είχες κανονικό δίπλωμα. Αυτό λέω, ότι δεν είμαι οδηγός εγώ. Δεν. Ποιος οδηγούσε. Κάποιος Μανολάς οδηγούσε. Οι συγγενείς των θυμάτων πάντως οργισμένοι έριχναν ευθύνες στο 19χρονο. Θα το σκοτώσω αυτό που οδηγούσε το λεωφορείο. Θα το σκοτώσω τώρα. Θα το πνίξω. Γιατί μπορεί να κάνει τέτοια δουλειά. Η ώρα είναι 5 τα ξημερώματα. Εδώ και ένα τέταρτο η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή εδώ στα Τέμπη. Σε συναγερμό έχουν τεθεί η πυροσβεστική, η αστυνομική διεύθυνση Λάρισας, αλλά και το ΕΚΑΒ. Ήδη τα συνεργεία έχουν ανασύρει 5 νεκρούς από τα συντρίμμια του μοιραίου λεωφορείου, ενώ τουλάχιστον 5 άτομα παραμένουν εγκλωβισμένα μέσα στο λεωφορείο. Ακολούθησαν σκηνές πανικού. Κάποιοι από τους επιβάτες, όταν ανέκτησαν τις αισθήσεις τους, βρίσκονταν ήδη έξω από το λεωφορείο. Άκουγαν σε απόσταση αναπνοής τις φωνές των ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί και ζητούσαν βοήθεια. Προσπαθήσαμε να βγούμε έξω από το λεωφορείο, τίποτα άλλο. Υπήρχαν άτομα που καλούσαν σε βοήθεια. Ναι, πάρα πολύ. Είναι μεγάλη τραγωδία. Απώλεια φιλάθλων, άδικα χαμένη. Τι άλλο, δεν μπορώ να εκφράσω τίποτα άλλο. Εδώ μπροστά μου έχω, κύριε Γκίνη, κύριε Βλάχο, πολλά δημοσιεύματα σήμερα, την επόμενη μέρα της τραγωδίας. Πιάνονται οι συνάδελφοι στα σχετικά ρεπορτάζ από το συγκεκριμένο και γενικεύουν. Είναι εντυπωσιακός ένας πίνακας που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Βραδινή. Αναφέρεται σε τροχαία στα οποία συμμετείχαν λεωφορεία. Το 1994 έχουμε 640 τροχαία ατυχήματα από αστικά, 334 από υπεραστικά, 231 από τουριστικά και 32 από σχολικά. Για να μην κουράσω, θα πω και το 98, όπου έχουμε από αστικά 502, από υπεραστικά 258, από τουριστικά, δεν βγάζω καλά το νούμερο, είναι νομίζω 116 και από σχολικά 34. Και θέλω να δώσω το λόγο σε εσάς, κύριε Βλάχο. Τι πηγαίνει στραβά σε αυτές τις ιστορίες, γιατί κάτι πρέπει να πηγαίνει στραβά. Υπάρχουν πολλά, δεν τα διαβάζω όλα για να δώσω χρόνο σε εσάς. Μιλάνε, ας πούμε, για πούλμαν σακαράκες. Μιλάνε για ιδιαίτερες ικανότητες στην οδήγηση διόροφου πούλμαν. Και εδώ δεν είχαμε καν άδεια επαγγελματικής οδήγησης, πέραν του νεαρού της ηλικίας. Μιλάμε για πούλμαν τα οποία σε αυτές τις εκδρομές φυλάθλων πολλές φορές και έχει διαπιστωθεί σε σχετικά μπλόκα της αστυνομίας εμφανίζονται ως κινούμενοι τεκέδες. Τι γίνεται σε αυτές τις ιστορίες? Κύριε Παρά. Ξέρω ότι σας έβαλα πολλά μαζί, αλλά... Όχι. Ένα-ένα. Όπως τα βλέπουμε, τα τουριστικά λεωφορεία με τον πίνακα που διαβάσατε έχουν το λιγότερο ποσοστό σε τροχαία ατυχήματα. Και δεν ξέρω αν αυτά αναφέρονται σε δυστυχήματα βαθμού που να έχουμε θανάτους, αλλά... Δεν διευκρινίζεται. Δεν διευκρινίζεται γιατί δεν έχει συμβεί, δηλαδή... Αυτή τη στιγμή αυτό δεν το ξέρουμε. Απλώς δεν διευκρινίζεται τον πίνακα. Εμείς που ξέρουμε, τα τουριστικά λεωφορεία μετέχουν δηλαδή σε το μικρότερο ποσοστό. Μπορώ να πω στη χώρα μας έχει μια πρωτοπορία στα όχι ατυχήματα. Τα τουριστικά λεωφορεία, οι εταιρείες οι οργανωμένες. Αυτές... Αυτή τη διευκρίνηση θα ήθελα να την κάνουμε. Ναι. Μιλάτε για οργανωμένα γραφεία, γιατί γίνονται πολλές εκδρομές από μη οργανωμένες καταστάσεις, επειδή ακριβώς όπως μαθαίνουμε.